Καλό μεσημέρι, δημιουργικό καλό μεσημέρι θα είναι, γιατί θα δείξουμε πώς μπορούμε με την τεχνική ντεκουπάζ να αλλάξουμε την όψη σε ένα μαξιλαράκι, σε ένα ύφασμα, σε ένα πανάκι, σε μια πάνινη τσάντα. Αυτά θα μας τα πει αυτό το κορίτσι με το ωραίο μαλλί. Σήμερα λες και ήμασταν συνεννοημένες. Είμαστε λίγο σαν να βγήκαμε από τη θάλασσα. Η Γογό Αγριμάνη είχε έρθει κοντά μας με μία ακόμα δημιουργική πρόταση και πάντα βήμα-βήμα, με απλό τρόπο, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο μας και σίγουρα να δημιουργήσουμε. Γιατί σου λέω, όταν κάνεις τέχνη, έχεις άλλη διάθεση, έχεις άλλη αίσθηση και δημιουργείς και ωραίες εντυπώσεις και όχι μόνο και στους γύρω σου. Να σε φιλήσω που σ' αγαπώ. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σ' αγαπώ πολύ. Καλώς μας ήρθες. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ με πολύ. Ωραίες προτάσεις. Σήμερα ήρθαμε για να κάνουμε υφασμάτινη τσάντα. Ουσιαστικά είναι πάνινη τσάντα. Με οικολογική σίγουρα συνείδηση. Κρατάω διάφορα χρώματα, να παίξουμε με τα χρώματα. Μπορούμε να. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να γίνει είτε σε μαξιλάρι που θέλουμε να στολίσουμε ή στον καναμπέ μας ή οπουδήποτε. Μαξιλαράκια βάφτιση μπορούμε να κάνουμε. Τσάντα πάνι για να την κρατάμε ή στο. Ή για βόλτα. Ή για τα ψώνια μας. Για τα ψώνια μας. Αλλά μπορεί να βάλει το δικό του γούστο, τη δικιά του παράσταση. Το δικό του στυλ σίγουρα και σε διαφορετικά μεγέθη. Να, μια πολύ ωραία επιλογή όμως για να κάνουμε και τις αγορές μας και να μην χρησιμοποιούμε την πλαστική τσάντα. Αυτά, ξέρετε, της μιας χρήσης και επιβαρύνουμε κιόλας το περιβάλλον. Να πάτε έτσι στο σούπερ μάρκετ, να πάτε έτσι στη λαϊκή, να πάτε να ψωνίσετε και γενικά να κυκλοφορήσετε. Και για μένα, βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, που πάω και φέρνω τα πράγματά μου καθημερινά στο γραφείο, να, μια ωραία επιλογή και γουστόζικη και δική σας. Για πάμε, φίλες μου, να δημιουργήσουμε. Εγώ, είναι δύσκολο αυτό που θα δείξουμε? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Mm. Είναι. Εσύ, τι είναι αυτό? Είναι χαρτί ντεκουπάζ, είναι το οποίο το έχουμε κολλήσει με κόλλα υφάσματος. Και έχω βάλει διάφορα πάστα από πάνω. Καλέ, τι ωραίο, αυτό είναι υπερπαραγωγή. Δηλαδή, το φόρεμα και το καπέλο που αγγίζω του κοριτσιού, αγγίζω λάθος σημεία. Συγχωρέστε με. Θα την αφήσω εδώ, θα χαμογελάσω λίγο πονηρά και θα σας πω ότι αυτό που είδατε δεν ήταν αυτό που νομίζατε. Γιατί, λοιπόν, παιδιά, κρύβετε και δεν δείχνετε την παρουσιάστρια? Νομίζετε ότι δεν μπορώ να αναλάβω τις ευθύνες μου? Και λοιπόν. Τι, μην παρεξηγήσει η κούκλα? Αποκλείεται. Για κανένα λόγο. Λοιπόν, πάμε, τι θα χρειαστούμε, αφεντικό? Λοιπόν, οπότε, θα διαλέξεις εσύ χρώματα για να βάλουμε καταρχήν, να κάνουμε το background της... Της τσάντας μας. Της τσάντας μας. Background, θέλω... Θέλω φωτιά στα κόκκινα εγώ τώρα. Θέλω, έχεις? Έχω και κόκκινο και χρυσό. Έρχομαι πάντα προετοιμασμένη, χρυσό και κόκκινο. Πάω στην τρελή. Δεν είμαι τρελή, αλλά έχω τρέλα με τα χρώματα. Το κόκκινο και το χρυσό τα αγαπάω. Θέλω να τα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο. Ωραία, θα τα βάλω λοιπόν και τα δύο. Πριν τα βάλω όμως, θα σας δείξω πώς κολλάω τη χαρτοπετσέτα. Γιατί πρέπει να την κολλήσω για να τα βάλω. Λοιπόν, οπότε εδώ έχω φέρει ένα στέσιν το οποίο είναι λίγο πιο σκληρό. Και θα το χρησιμοποιήσω σαν κορνίζα για να κόψω το κοριτσάκι ακριβώς. Τέλειο. Στένσιλ, λοιπόν, ζητάμε κάτι πιο σκληρό ώστε να μπορέσει να αποτυπωθεί πάνω στην. Μετά που θα κάνω τις πεταλούδες. Έχω... Ωραίο. Στένσιλ αυτό είναι σαν χαρτί, είναι πιο μαλακό. Αυτό είναι λίγο πιο σκληρό. Επειδή στην τσάντα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια ξυλόγλυπτη επιφάνεια λόγω του ότι θα σπάσει. Οπότε κάνουμε λίγο πιο ανάγλυφο το στένσιλ μας. Ωραία. Τώρα για να το κόψω ακριβώς, παίρνω μια χαρτοπετσέτα, τη βάζω στο κέντρο, στο κοριτσάκι μας ή στην παράσταση που θέλουμε και παίρνω λίγο νερό και βρέχω γύρω-γύρω τη χαρτοπετσέτα. Το νερό πάει μόνο στην περιοχή που εγώ θέλω να το κόψω, που θέλω να κόψω τη χαρτοπετσέτα. Γύρω-γύρω δηλαδή που θα κάνω μετά το στένσιλ. Άρα εκεί που είναι διάτρετο. Ναι. Απλά πριν το κάνω αυτό, επειδή η χαρτοπετσέτα είναι πολύ λεπτή, δεν αφαιρώ και τα τρία κομμάτια, θα τα αφαιρέσω μετά για να μην μου σκιστεί η χαρτοπετσέτα. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο μετά για να κόψω τη χαρτοπετσέτα μου ακριβώς στο σχέδιο που θέλω. Α, το κάνεις έτσι. Δεν θα μπορούσες πιο πριν να το πάρεις με το ψαλίδι γύρω-γύρω να το κόψεις και να το έχεις έτοιμο? Θα μπορούσα, αλλά θέλει μεγάλη διαδικασία. Πρέπει να βάλω το μολύβι, να το κάνω ακριβώς για να το κόψω. Ενώ έτσι είναι πάρα πολύ γρήγορο. Μπελάς. Όχι, το εύκολο θέλω. Ξέχασε τη σειρά μου. Αγνόησε με. Λοιπόν, οπότε το κόβω γύρω-γύρω περιμετρικά. Και αυτό είναι σχεδόν έτοιμο. Βλέπεις.
το τσεκάρω και αν σε κάποια σημεία με παίρνει ακόμα, γιατί μπορεί να πάει λίγο παραπάνω νερό, να το κόψω, το κόβω. Ωραία. Μετά βγάζω, η χαρτοπετσέτα μου έχει τρία φύλλα. Βγάζω και τα τρία φύλλα. Και κρατάς μόνο τη μία. Ναι. Είδες, μαθαίνεις. Βλέπω εγώ. Να ξέρεις ότι είμαι σαν το φουγγαράκι. Απορροφώ πάρα πολύ γρήγορα και τα αξιοποιώ. Ωραία. Λοιπόν, και βάζω τη χαρτοπετσέτα στο κέντρο. Αυτή εδώ είναι η κόλλα υφάσματος. Μπορώ να κολλήσω χαρτοπετσέτα, μπορώ να κολλήσω χαρτί ντεκουπάζ, μπορώ να κολλήσω ριζόχαρτο, τα πάντα. Οπότε παίρνω την κόλλα και απλά κολλάω τη χαρτοπετσέτα μου. Είναι διάφανη η κόλλα αυτή, έτσι? Ναι. Αυτό την έχω κολλήσει εδώ πέρα για να προχωρήσουμε κατευθείαν στο επόμενο βήμα. Mm. Για να μην δείξουμε κιόλας. Για να μην βάλω πιστολάκι. Δεν θα σε μάλλον αναφέρω. Άλλωστε, εγώ σ' αγάπησα με θόρυβο, με φασαρία. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Και το πιστολάκι μου. Έχει άλλη συναισθηματική αξία να ξέρεις αυτή τη στιγμή μαζί σου. Λοιπόν, αυτό που κάνω εγώ τώρα θα γίνει έτσι. Μόλις στεγνώσει η κόλλα, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι διαφανής, θα αποτυπωθεί η φιγούρα πάνω στη τσάντα για να μπορέσουμε να τη δουλέψουμε. Έχοντας κάνει το περίγραμμα με το stencil, το οποίο είπαμε ότι είναι αρκετά πιο σκληρό για να μην χαλάσει, για να μην λυθεί και να μην μετακινηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχουμε κρατήσει τη χαρτοπετσέτα με την παράσταση, με την εικονίτσα δηλαδή που θέλουμε εμείς, με τα τρία της φύλλα, για να μπορεί να μην μας αποσυντεθεί, να μην μας λιώσει. Όταν είμαστε βέβαιοι ότι το έχουμε κόψει ακριβώς στο σχήμα το οποίο μας χρειάζεται και θέλουμε, τότε απαλά και με όμορφες κινήσεις, έχουμε βγάλει τα υπόλοιπα δύο φυλλαράκια και έχει μείνει η μία της παράστασής μας. Περνάμε την κόλλα από πάνω από το κέντρο. Είναι κόλλα υφάσματος και είναι από το κέντρο προς τις άκρες. Ωραία. Έτσι, με αυτές τις κινήσεις λοιπόν, διώχνουμε την κόλλα. Και πόση ώρα χρειάζεται για να στεγνώσουμε το πιστολάκι? Μπαμ, μπαμ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Απλά για να μην βάζω εγώ πιστολάκι εδώ πέρα, δεν το. Το έχω κολλήσει. Απλά πριν κάνουμε όλη τη διαδικασία, ξέχασα να πω ότι έχω βάλει εδώ πέρα μία μεμβράνη για να μην περάσουν τα χρώματα από μέσα στη τσάντα μου ή να μην κολλήσει η κόλλα. Ωραία, άρα κάνουμε αυτή την πατέντα. Μπορούμε να βάλουμε, αν δεν έχουμε αντίστοιχη μεμβράνη, να βάλουμε. Οτιδήποτε. Και από αυτό που βάζουμε τις φωτοτυπίες στη μεμβράνη ή μια σακούλα. Ωραία. Ή το οτιδήποτε. Δεν είχα βάλει μια σακούλα για να κάνω ένα. Ωραία, ξέρεις τι προτείνω. Επειδή θέλω να δω αυτό το στάδιο και μια έκπληξη που μου ετοιμάζεις, αλλά και δωράκια που σίγουρα θα δώσουμε στις φίλες μας που παρακολουθούν, προτείνω να περάσουμε σε μια μικρή σύντομη διακοπή και να μείνεις μαζί μου, να κάνουμε μαζί φινάλε. Okay. Μετά τις διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι, επιστρέψαμε κοντά σας, εκεί που μας αφήσατε σχεδόν, γιατί κάπου εδώ. Εδώ είχα μείνει και έφευγα. Λοιπόν, τη Μαρία την έχω τρελάνει σήμερα. Μαρία, δέσμε, σ' αγαπώ. Το ξέρω ότι με αγαπάς και εσύ. Θέλω σήμερα όπου πάω να είσαι μαζί μου. Μπορούμε να είμαστε εμείς τα δύο αχώριστα. Λοιπόν, αχώριστη όμως είμαι και με τη γωγό την Αγριμάνη, με την οποία σήμερα συναντιόμαστε και δείχνουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε με την τεχνική ντεκουπάζ να αλλάξουμε. Είδες, προχωράζω. Πάει άλλο level εγώ τώρα. Να μεταμορφώσουμε μια απλή φασμάτινη τσαντούλα που έχουμε στο πνεύμα της ανακύκλωσης και γενικότερα έτσι της αγάπης προς το περιβάλλον. Να δούμε πώς μπορούμε να την στολίσουμε, να τη διακοσμήσουμε με πολύ απλά βήματα, με πολύ απλούς τρόπους και να του δώσουμε μια άλλη όψη. Πώς λέει, this last year, θυμάστε τη διαφήμιση. Είχαμε μείνει στο σημείο που δείχναμε με τη χαρτοπετσέτα που εμείς έχουμε επιλέξει. Δείξαμε το πρώτο στάδιο, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Μια τρίφυλλη παράσταση που εμείς έχουμε επιλέξει εδώ, ένα κοριτσάκι πολύ γλυκό. Το περάσαμε, το τοποθετήσαμε πάνω στην τσαντούλα. Αφού έχουμε βάλει τη μεμβράνη, μην το ξεχάσουμε, γιατί θα περάσει η κόλλα από μέσα. Βάλαμε τη μεμβράνη, οτιδήποτε πλαστικό κατάσταση έχουμε, για να μην περάσει από μέσα το χρώμα. Τοποθετήσαμε το σκληρό stencil. Και λέμε σκληρό, γιατί υπάρχουν και πολύ πιο απαλές εκδοχές, παιδιά μου. Εμείς διαλέξαμε αυτό. Είναι στυλ κορνίζας. Το χρησιμοποίησαμε αυτό αντί για ξυλόγλυπτο, επειδή δεν, στο ύφασμα θα σπάσει. Ωραία. Περάσαμε ακριβώς πάνω από τη χαρτοπετσετούλα μας. Δεν βγάλαμε τα υπόλοιπα φύλλα. Κρατήσαμε και τα τρία αρχικά. Και με τι το περάσαμε γύρω-γύρω? Με νεράκι. Λίγο νεράκι, με το γονοπινέλο μας, με λίγο νερό. Το αγαπημένο. Το αγαπημένο σπινέλο. Θα μείνει. Για πάντα. Με το γουρνοπινέλο λοιπόν, περάσαμε το νεράκι γύρω-γύρω, ώστε να μπορέσουμε να ξεφτύσουμε κατά κάποιο τρόπο το υπόλοιπο κομμάτι, γύρω-γύρω από αυτό το πλαίσιο το οποίο δεν χρειαζόμαστε. Κόβεται η χαρτοπετσέτα πάρα πολύ εύκολα, μαδάει πολύ εύκολα, γιατί έχει το νερό.
Απλά να μην βγάλουμε και τα τρία φύλλα πριν την κόψουμε τη χαρτοπετσέτα, επειδή είναι ήδη πολύ λεπτή. Να το περίμενε... τονίζουμε αυτό. Ναι, και μετά και βγάζουμε το ένα φύλλο από τα τρία που θα χρησιμοποιήσουμε, το βάζουμε στο σημείο που θέλουμε να το κολλήσουμε στη τσάντα μας ή σε κάποιο μαξιλαράκι. Mm-hmm. Πολύ καλή ιδέα είναι και για βάφτιση, αν θέλουν να, να βγάλουν φωτοτυπία το πρόσωπο του παιδιού ή... Είπες πρόσωπο και εγώ κάτι εντόπισα. Ναι. Τι είναι εκεί. Κάνουμε μεταφορά εικόνας σε ασπρόμαυρη επιφάνεια. Μισό λεπτό, γιατί εγώ στη τηλεθεάτριά μου δεν μπορώ να κρύβω πράγματα. Που το εντόπισα, να σας πω ότι θα γίνει σε πολύ λίγο. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Μαντέψτε. Δεν είναι quiz, νομίζω ότι το γνωρίζετε αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι θα γίνει τσάντα. Και θα τη δώσουμε σε μια φίλη που πραγματικά αγαπάει την Ιωάννα. Για να σας δω. Και θα βάλεις την υπογραφή σου. Και θα βάλω και υπογραφή με είναι... χρυσό. Ναι, πάντα. Τι να πω, με έχεις τρελάνει, με έχεις ξεμυαλίσει. Λοιπόν, σε μια τυχερή τηλεθεάτρια, γι' αυτό θα τα κάνουμε γρήγορα αυτά. Ναι, θα δώσουμε δωράκια και από αυτά που μας έχεις φέρει και θα δω ποια με αγαπάει πιο πολύ. Ποια θα πάρει τηλέφωνο να κερδίσει την τσάντα με το προσωπάκι μου επάνω. Λοιπόν. Μην τυχόν και θα τηλεφωνήσει κανένα. Θα πάρω εγώ στα σπίτια σας. Λοιπόν, είπες κόκκινο και χρυσό. Κόκκινο και χρυσό για το background. Ωραία, βάζω ελαφριά κόκκινο χρώμα. Βρε, λες, θα μας κάνουν και να έχουν έρει τηλεθεάτη. Πάντα έχει να μην καμία μου κάνετε καλά τέτοιο. Σήμερα έχω μία μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μέρα έχω. Δώστε μου αγάπη σας, παρακαλώ. Να μην σου ζητήσουν κι άλλες. Αλλά εντάξει, είναι τρεις. Ωραία. Θα βάλεις και τις τρεις υπογραφές σου, μπορείς. Και τις τρεις θα βάλω. Μ' αρέσει. Άλλο το φτιάχνω. Οπότε δεν έχουν και επιλογή. Περνάς με πολύ ανάλαφρες κινήσεις με το αγαπημένο γουρούνο Πινέλο. Μ' αρέσει πολύ το όνομά του, που σου έχετε καταλάβει. Περνάμε το χρώμα της επιλογής μας. Χρώματα για υφάσματα, υποθέτω. Ναι. Mm-hmm. Κόκκινο. Τις επιλογές τις δικές μας είπαμε, τις περιορίσαμε στο κόκκινο και το χρυσό. Δυναμικά χρώματα και τα δύο. Αρχοντικά χρώματα και τα δύο. Αφού δεν μας βγαίνει το χρυσό αλλιώς, ας το βάλουμε σαν μπογιά. Κάτι είναι κι αυτό. Με το ίδιο πινέλο, δεν χρειάζεται να περάσεις κάποιο νερό ή κάποιο άλλο... Όχι, γιατί θα τα αναμίξω ούτως ή άλλως και τα δύο, οπότε δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Θέλω να μπερδέψουν και τα δύο. Πολύ εύκολο σαν διαδικασία μέχρι τώρα τα βήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και όση ώρα εγώ δείχνει, για να έρθει η Μαρία μαζί μου. Μαρία, follow me, για να σου το πω και αγγλικά, γιατί ξέρω ότι είσαι λάτρης των αγγλικών. Θέλω να δώσω δώρο τώρα εγώ, Μαρία, κατάλαβες τι έπαθα. Θα δώσω λοιπόν. Δεν σε ρωτάω, ξέρω δεν μου χαλάς χατήρι. Ό,τι θέλεις. Μία πεταλούδα. Δύο πουλάκια. Και. Ναι. Βάζω την κορνίζα, να δείξω ένα λεπτό εδώ. Ναι. Και θα δώσω εγώ το τρίτο δώρο. Και αυτό, ναι. Κρήτη. Τρία δωράκια για τρεις φίλες. Από την Γογό και την Ιωάννα με πολύ αγάπη. Και με πολύ αγάπη κάντε και like στη σελίδα της Γογό στο Facebook, Μέρβα. Δείτε τις επιλογές που μας δίνει, δείτε τις προτάσεις. Δείτε επίσης και τα σεμινάρια τα οποία κάνει. Αυτό το κορίτσι. Εγώ φυλάω τα δωράκια. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν. Το πω, δεν είναι ντροπή. Αφού την ακούμπησα από την ακούμπησα και ήρθαμε πιο κοντά. Θέλεις να μου την κάνεις σε μένα δώρο. Είναι η δικιά σου. Την πάρω την κρύψω εγώ εδώ. Θα με βλέπει η μάνα μου και θα λέει πάλι ζητάει αυτό το παιδί. Εδώ. Μαμά, μιλήσε έτσι. Εδώ τώρα το πατάω γύρω-γύρω για να μου κάνει την κορνίζα. Απλά δεν έχω φόβο να μην πατήσω τη χαρτοπετσέτα. Γι' αυτό είναι και το τζαμάκι εδώ πέρα. Ωραία. Οπότε άμα ξεφύγει λίγο εδώ πέρα. Δεν έχω. Άγχος. Δεν με νοιάζει, ναι. Και γι' αυτό είναι και λίγο πιο χοντρό. Άρα, του περνάμε ξανά το stencil, του δίνουμε τακ-τακ-τακ με το χρώμα μας. Ναι, για να κάνω το σχεδιάκι. Για να κάνεις το σχεδιάκι σου. Τέλειο! Έκανε την κορνίζα, παιδιά. Λοιπόν, και τώρα θα πάρω αυτό, να κάνω και 2-3 πεταλουδίτσες. Ρομαντική μου ψυχή. Τι χρώμα θα βάλεις στην πεταλούδα? Κόκκινη. Πάρουμε... Α, θες μπλε. Για να βάλω μπλε. Έλα, δώσε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θάλασσα της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη. Να βρεις τη χάντρα που φοράς, να μην σε πιάνει μάτι. Ελπίζω να λέει έτσι. Σημασία να ξέρετε. Το δικό μας λέει έτσι. Έτσι πρέπει να λέει.
Αγαπάμε τον μπλε, αγαπάμε τη θάλασσα, αγαπάμε θάλασσα, λέω. Θάλασσα, έχεις πάει γοργονέ μου, κορίτσι. Δεν έχω προλάβει, σήμερα τελειώνω, οπότε... Άντε, καλά πιστεύω. Κάνε βουτιά και για μένα, γιατί έτσι που με βλέπω, μόνο εδώ θα χαζεύω το στούντιο, εδώ το πλατό του Γαλλίου Μεσημεριού και ευτυχώς έχουμε μπόλικο μπλε, γιατί μας κάνει καλό. Εκεί θα τη βγάλω εγώ. Πεταλουδίτσες μου είπες, βλέπω και μια λιβελούλα εδώ. Εντάξει, το έχεις εσύ. Έτσι, στο ενδιάμεσο. Ναι. Απλή, αλλά πολύ δημιουργική διαδικασία. Μπορείτε να πιστεύω ότι το κάνουν, μπορούν να το κάνουν όλοι. Λοιπόν, να πω. Αν αισθάνομαι ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ, σημαίνει ότι σίγουρα μπορεί. Να κάνεις δύο πεταλουδίτσες. Να κάνω. Να κάνεις, ναι. Ναι, με το ίδιο χρώμα θα κάνω όμως. Βάνεις λίγο. Βάζω λοιπόν εδώ. Λίγο ίσα-ίσα και το πατάς. Και το πατάω. Τέλεια. Θα κάνω κι άλλες εδώ. Κάνε. Τι ωραία αίσθηση. Τι αισθάνεσαι όταν δημιουργείς? Ηρεμία. Ηρεμής. Μηδενίζεις. Ναι. Θα ήθελες να έχεις περισσότερο χρόνο? Θα ήθελα πολύ. Σου το εύχομαι. Η μικρή σου τι λέει που σε βλέπει κάθε φορά να δημιουργείς? Τι σου λέει καλώς όταν βγαίνεις και στην τηλεόραση, πες μου. Της αρέσει πάρα πολύ. Χαίρετε. Ναι. Καμαρώνει. Έτσι είναι τα παιδάκια και οι μανούλες τους. Δεν θα κάνω άλλη πεταλούδα, αυτή την αφήσω έτσι. Εντάξει. Για δείξε μου τι έκανα εγώ. Είδες, τέλεια. Εγώ νομίζω. Οι πεταλούδες δικές μου είναι πιο. Είναι πιο ωραίες, πιο πετυχημένες, όντως. Λοιπόν. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να δείξουμε και μια μεταφορά. Λοιπόν, επειδή τα γράμματα θα πάνε ανάποδα, οπότε θα κάνω το πρόσωπό σου μόνο. Αυτό εδώ. Το κάνεις στην ίδια τα δουλειά. Ναι, αυτό εδώ το έχω βγάλει φωτοτυπία. Οπότε οι φίλες μας, ό,τι παράσταση θέλουν, μπορούν να τη βγάλουν φωτοτυπία. Άρα και μια φωτογραφία, ακόμα και από το παιδάκι τους ή ακόμα και από το ζευγάρι τους. Γι' αυτό τον είπα αγαπημένο ότι μπορούν να κάνουν μαξιλαράκια με κάποια φωτογραφία ή το. Μαξιλαράκι λες. Φαντάσου τώρα να μην έχεις κοντά τον καλό σου και να λες κοιμόμαστε μαζί. Κυριολεκτικά. Γιατί κοιμάται και το μαξιλάρι έχει πάνω τη δική του εικόνα. Ωραίο. Αν υπάρχει θέμα απόστασης, μην το κάνω κι εγώ πιο μακάβριο, αλλά είναι ωραίο, είναι ρομαντικό. Εν πάση περιπτώσει, ξεχνάτε τι είπα. Ακούστηκε λίγο λάθος. Όχι, δεν ακούστηκε εντάξει. Έλα, μωρέ. Να έχεις το παιδί σου τώρα μακριά να σπουδάζει. Ξέρεις πόσες μάνες έχουν τα παιδιά φοιτητές και ξεροσταλιάζονται στο τηλέφωνο ή στο Skype ή στο Viber για να μιλήσουν. Ορίστε. Δημιουργήστε να βλέπετε παντού τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το βρέχεις. Το βρέχω καλά. Λίγο παραπάνω αυτό γιατί δεν είναι τόσο εύκολο δουλειά. Και μετά από την άκρη του πινέλου μου το πατάω από πάνω για να αποτυπωθεί. Απαλά, ε. Το δίνω. Α, το πιέζεις. Ναι. Δύναμη. Αυτή η μεταφορά, το συγκεκριμένο υλικό γίνεται μόνο σε ασπρόμαυρη επιφάνεια. Για την έχρωμη υπάρχει άλλη διαδικασία. Και το σηκώνουν, βλέπεις. Τι ωραίο. Και τώρα μπορείς να βάλεις, αυτό εδώ είναι περλεπέν λέγεται, είναι για ύφασμα είναι αυτό και κάνει λεπτομέρειες. Οπότε μπορείς να βάλεις και την υπογραφή σου. Ναι. Είτε εδώ ή είναι εδώ. Σήμερα έχουν κάνει ντεκουπάς μαζί. Δεν μπορώ να το γράψω όλο, αλλά... Δεν πειράζει. Γιώτα. Στα ψώνια, λοιπόν, με την τσάντα της Μαλέσκου. Λοιπόν, σημασία έχει η προσπάθεια. Τέλειο είναι. Φαίνεται, για το Μαλέσκο. Τι ωραίο. Και η φωτογραφία σου και η υπογραφή καλά σου. Καλά, έχω πάθει πλέκα.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χαζεύω τώρα που το κοιτάζω και μας το δείχνουν τα παιδιά. Μπορούμε να το γυρίσουμε να το δούνε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τσάντα, η οποία νομίζω ότι έχει πολλές τεχνικές απάνω. Δείξαμε πώς βάφεται το ύφασμα. Έχει στένσιλ. Κάναμε την κορνίζα, κολλήσαμε τη χαρτουπατζέτα. Κάναμε μεταφορά εικόνας. Βάλαμε τα περλεπέν. Τι ωραίο. Περλεν πεν. Είναι για ύφασμα χρώμα, το οποίο είναι με τη λεπτή τιμή για να κάνεις τις λεπτομέρειες. Και αυτό τώρα το αφήνεις να στεγνώσει. Το αφήνουμε και στεγνώ, γιατί το στεγνώνουμε με τον πιστολάκι. Είναι χρώμα κανονικά, απλά είναι για ύφασμα, για τις λεπτομέρειες του υφάσματος. Αυτές τώρα τις τσαντούλες δεν μπορεί να τις πλύνεις. Ναι, στους 30 βαθμούς, γιατί είναι όλα χρώματα υφάσματος. Οπότε δεν φεύγει. Όχι. Μην το βάλουμε μια ώρα και τα χάσουμε όλα. Όχι, όχι. Είναι πολύ ωραία διαδικασία, όπως πολύ ωραίος άνθρωπος είσαι και εσύ. Και θέλω να. Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, μιας και ολοκληρώσαμε σήμερα. Δεν έχεις παράπονο. Όχι, σήμερα. Βάλαμε και αυτά. Επίσης, για να φανεί καλύτερα το τέτοιο, μπορούμε και σε έτοιμη. Αυτά είναι έτοιμα χαρτιά που πουλάνε στο ντεκουπάζ. Μπορώ να τους δείξω ένα λεπτό που έχουμε χρόνο. Ωραία. Να μην χαλάσω αυτή την τσάντα. Ναι, τη βάζω εγώ στην άκρη. Ποια τηλεθεάτρια μου θα δεν έδωσα εγώ. Καλέστε τώρα στο 28-13-8000 για να δω αν δεν πάρει το τηλεφωνικό κέντρο φωτιά. Αχ, φίλε να δείτε μου. Λοιπόν, έχεις καλέστε διαλέξει τώρα. Διαλέξει τρεις, οπότε θα δώσουμε και αυτή. Και άλλη μία. Τέσσερις. Τέσσερις, λοιπόν, συνολικά μας κάνει δώρο η Γογό. Καλέστε τώρα στο 28-13-8000 και κερδίστε τη δική μας χειροποίητη με πολύ αγάπη τσαντούλα για τα ψώνια σας, για τις βόλτες σας ή γιατί όχι να την έχετε έτσι και να αισθανόμαστε κι εμείς πιο κοντά σας και εσείς αντίστοιχα. Καλέστε λοιπόν και μία τυχερή ακόμα θα είναι αυτή που θα κερδίσει. Και με υπογραφή βέβαια, αλλά και με πολύ πολύ αγάπη κυρίως. Τώρα δείχνουμε στην ίδια φιλοσοφία, με ασπρόμαυρο χαρτί, μια άλλη παράσταση, αλλά γραμματάκια αυτή τη φορά, πιο καλλιγραφικά, πώς μπορούμε να το βρέξουμε, να το πιέσουμε το πίσω μέρος του πινέλου με κάποιο πιο σκληρό αντικείμενο. Και να το με το πινέλο μας το ίδιο, το βρέχουμε, το πιέζουμε και αυτό αποτυπώνεται. Αυτό είναι έτοιμο χαρτί από τα μαγαζιά που πουλάνε ήδη ντεκουπάζ. Mm-hmm. Αυτό το έχω βγάλει εγώ φωτοτυπία. Με όποιον τρόπο και αν θέλουμε, όποια παράσταση ασπρόμαυρη και αν είναι αυτή που επιθυμούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εξαιρετικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κι εγώ. Θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ μεγάλη παρέα από φίλες φανατικές τηλεθεάτριες, οι οποίες σε παρακολουθούν. Μας στέλνουν και εμάς την αγάπη. Τη μεταφέρουμε βέβαια σε σένα, αλλά νομίζω ότι την εισπράττεις και εσύ αρκετό καιρό τώρα. Και πρέπει να σου πω ότι από όταν συναντήθηκαν οι δρόμοι μας, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, έχεις δώσει μια άλλη πνοή και στην εκπομπή μας και στη διάθεσή μας και στις φίλες που παρακολουθούν, που θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό και παρακολουθούν όχι μόνο από την πόλη του Ηρακλείου, από όλη την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα, και ακόμα και από μακρισμένες περιοχές που δεν έχουν και τόσες πολλές φορές δυνατότητες να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όμως, εμείς σκεπτόμαστε πάρα πολύ συνετά και φέρνουμε όλο τον κόσμο πιο κοντά μας, στο σπίτι μας. Και τους δίνουμε κίνητρα για να χαμογελάνε αφενός, να γίνονται δημιουργικοί αφετέρου και κυρίως να νιώθουν ότι μπορούν να εξελίξουν και άλλες πτυχές τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω αυτό. Εγώ ευχαριστώ που σε γνώρισα. Λοιπόν, και μαζί θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Αφού όμως δώσουμε πρώτα μία ακόμα φορά τη σελίδα στο Facebook της Γογός για να δείτε, να πάρετε ιδέες, να επικοινωνήσετε μαζί της γιατί όχι, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και κυρίως αυτές τις συναντήσεις μας συνήθως τις Δευτέρες. Όχι όμως πάντα, εκτάκτως σήμερα κοντά μας. Δίνουμε διαφορετικές επιλογές, πάντοτε όμως με απλό βηματισμό, με απλό τρόπο, με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι όμως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα πούμε στο επανειδήν, γιατί έχουμε πολλά εμείς να πούμε ακόμα. Σε ευχαριστώ. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ.